Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ίσως γιατί η σκέψη μου ήταν να καταθέσω κάποιες θέσεις και προτάσεις, εμπλουτίζοντας την πρότασή μας για το νέο 10χρονο σχολείο και πώς βλέπουμε τις φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα τη φυσική μέσα σε αυτό. Εισαγωγικά λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι γεγονός ότι οι φυσικές επιστήμες και πιο συγκεκριμένα η φυσική θα αποτελέσει κομβική σημασία στο μάθημα στο ενιαίο 10χρονο σχολείο. Θα είναι ένα μάθημα που θα συνδέει τη γνώση της υλικής πραγματικότητας με την εξήγηση και ερμηνεία των φυσικών φαινομένων εκ μέρους των μαθητών. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών θα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υλιστικού κριτηρίου στους μαθητές, υλιστικής θεώρησης για τη ζωή. Να γίνεται κατανοητό από τους μαθητές μας πως ό,τι καταρτήθηκε στις φυσικές επιστήμες ήταν προϊόν της ανθρώπινης σωματικής και διανοητικής εργασίας, όχι μόνο ως κορυφαίο επιστήμονα, αλλά το αποτέλεσμα εκατοντάδων άλλων που προηγήθηκαν και ότι οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες παράγουν φωτεινά μυαλά και αισθητικές επιστήμες. Δεν θα υπήρχε ο Γαλιλαίος και ο Νιούτον αν δεν υπήρχε η αναγέννηση, η φεδοαρχία. Δεν θα υπήρχε το πέρασμα από την αλχημία στην επιστήμη της χημίας. Δεν θα υπήρχαν τα τρένα και ο ηλεκτρισμός αν δεν υπήρχε η μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Πολύ περισσότερο δεν θα υπήρχε σχετικότητα και με τη μηχανική αν δεν περνούσε η κοινωνία στην εποχή του Ιμπεριαλισμού και αν δεν υπήρχε η Οκτωβριανή Επανάσταση, καθώς και το μεγάλο επαναστατικό κύμα που ξεσπούσε από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι περίπου τα 1923. Τι γίνεται όμως σήμερα? Φυσικά τα παραπάνω βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχεία με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο σημερινό φθηνό σχολείο της ημιμάθειας των δεξιοτήτων, με δύο λόγια στο σχολείο του συστήματος για τα παιδιά του λαού. Πολύ επιγραμματικά. Πρώτον, σήμερα με 25-27 διαθέματα μαθητών, με κάτω από το 25% των γυμνασίων και ηλικίων να έχουν εργαστήριο φυσικών επιστημών, είναι πραγματικά ανέκδοτο να πει κανείς ότι οι φυσικές επιστήμες στο σημερινό σχολείο δίνουν έστω και μια στοιχειώδη σύνδεση θεωρίας και πράξης στους μαθητές. Γιατί άλλαγε να υπάρχει στέρεη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσα από το πείραμα? Το σημερινό σχολείο του συστήματος, αντί για στέρεη γνώση, θέλει δεξιότητες, λίγες σκόπιες γνώσης τεχνολογίας και φυσικών επιστημών. Το σχολείο αυτό, επηρεασμένο τα δόγματα του κονστρουκτιβισμού, αναφέρθηκε η προηγούμενη ομιλήτρια, που αρνείται τη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα, προσανατολίζει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών σε ρηχές ασύνδεσης μεταξύ τους γνώσεις, αρκεί αυτές να είναι λειτουργικές για αυτά και πάνω απ' όλα να είναι προσαρμόσιμες στις ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς. Η υποβάθμιση των εργαστηριακών πειραμάτων και του οργανωμένου εργαστηρίου οφείλεται και στο γεγονός ότι στο φθηνό σχολείο της αγοράς όλα τα παραπάνω κοστίζουν και για το καπιταλιστικό κράτος οι ανάγκες για ουσιαστική μόρφωση και στήριξή της για τα παιδιά των εργαζομένων είναι δεύτερη προτεραιότητα ή μάλλον καθόλου προτεραιότητα. Το γελίο του πράγματος είναι ότι υπάρχουν θέματα στην Τράπεζα Θερμάτων, στην περίφημη τράπεζα, που χρειάζονται εργαστηριακή αντιμετώπιση και προφανώς δεν υπάρχει εργαστήριο στη συντηρητική πλειοψηφία των σχολείων. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της απουσίας των εργαστηριακών πειραμάτων και οργανωμένου εργαστηρίου, παρατηρούμε να ενισχύεται ως μία τάση από το Υπουργείο και από τα στελέχη να καθοδηγούνται οι συνάδελφοι στην επίδειξη πειραμάτων μέσα από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κατάλληλο ηλεκτρονικό προσωμιώσεων, δείτε φωτόδεντρο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι και αυτές οι παρουσιάσεις δεν έχουν την ωφελημότητά τους, ωστόσο παραμένει ατελής η διδασκαλία γιατί λείπει ολοκληρωμένη σύνδεση πράξης θεωρίας που μόνο φυσικά το ζωντανό πείραμα μπορεί να προσφέρει και που με τη σειρά του ωφελεί τον νέο μαθητή και γνωστικά και συναισθηματικά και ψυχοκινητικά. Δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη εκείνων των υποδομών ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η οργανωμένη εργαστηριακή επιμόρφωση των συναδέλφων από την πολιτεία, καθώς και η ανυπαρξία εκείνων των δυνατοτήτων ώστε ο νέος μαθητής να μαθαίνει τις φυσικές επιστήμες μέσα από την ίδια την παραγωγή σε εργοστάσια, να επισκέπτεται και να μαθαίνει από χώρους τεχνολογίας και πανεπιστημιακές σχολές. Στο τελευταίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Τα σχολικά βιβλία παρουσιάζουν την ύλη χωρίς κεντράρισμα στο τι πρέπει να κρατήσει ο μαθητής. Δεν ξεκαθαρίζονται έννοιες και ορισμοί, προσανατολίζουν στην υποκειμενικότητα της αντίληψης του κόσμου, γιατί τα βιβλία είναι επηρεασμένα από τα δόγματα, όπως είπαμε, του κονστρουκτιβισμού, του υποκειμενικού ιδεαλισμού και θετικισμού. Τα σχολικά βιβλία έχουν αρκετές ελλείψεις, λάθη και αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις.
Με χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρω στα βιβλία της Α' Λυκείου και Β' Γυμνασίου, όπου διαπραγματεύονται την έννοια της ενέργειας χωρίς τελικά να δίνεται ένας ορισμός και να συσκοτίζουν τον μαθητή γιατί τελικά είναι αυτή. Τα ίδια και χειρότερα έχουμε κατά τη διαπραγμάτευση της μάθας στο βιβλίο της Δευτέρας Γυμνασίου. Συνολικά λοιπόν παρατηρούμε και είναι πιστεύουμε ένα από τα βασικά προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η σκόπιμη κατά τη γνώμη μας ασάφεια στον προσδιορισμό των επιστημονικών εννοιών ή και η πλήρης απουσία ορισμένων, μιας και όπως είπαμε τα βιβλία είναι επηρεασμένα από τα παραπάνω φιλοσοφικά ρεύματα. Δηλαδή, ο μαθητής μόνος του και με τον εκπαιδευτικό σαπρό διαμεσολαβητή θα πρέπει να κατακτά έναν ορισμό ή μια έννοια που να είναι λειτουργική για αυτόν και αν αυτή η γνώση είναι ικανή ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα στον αυριανό μαθητή στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους ή με τον εργοδότη του, τότε αυτή η γνώση εμπειρία είναι αποδεκτή. Δηλαδή, αν ο μαθητής δεν καταλάβει ότι η φύση, η ύλη διέρεται από νόμους, δεν καταλάβει και πολύ καλά να εξηγεί ένα φαινόμενο ή να το εξηγεί στο περίπου, νέα μόδα αυτή, δεν χάθηκε ο κόσμος, αδερφέ. Και ύστερα μπαίνουν έκπληκτοι οι ταλοί του συστήματος γιατί ανεβαίνει ο αφολογισμός στις νέες ηλικίες. Παραπέρα, δεν υπάρχει επαρκής επέκταση και ανάλυση φυσικά φαινόμενα της καθημερινότητας, ενώ υπάρχει και λανθασμένη διαδοχή κεφαλαίων που δεν καθοδηγούνται από τη σχέση αιτίου αποτελέσματος. Για παράδειγμα, κανονικά θα έπρεπε στη μηχανική να ξεκινάει η διαπραγμάτευση της έννοιας της αλληλεπίδρασης, δύναμης, ως αίτιο της κίνησης και στη συνέχεια να δίνονται οι έννοιες της επιτάχυνσης, αποτέλεσμα και οι μεταβαλλόμενες κινήσεις. Οι όρες των φυσικών επιστημών στο ρολόγιο πρόγραμμα όλο και συρρυκνώνονται. Χαρακτηριστικά το μάθημα της φυσικής στην Α' Λυκείου και Β' είναι 2 ώρες την εβδομάδα. Τις ίδιες ώρες έχουμε και στη Δευτέρα και στη Τρίτη Γυμνασίου, ενώ ακόμα χειρότερα στην Πρώτη Γυμνασίου, όπου η φυσική ως εργαστηριακό μάθημα καλύπτεται μόνο με 1 ώρα. Έτσι, αυτά που αναφέρονται στις οδηγίες προς τον καθηγητή είναι ανεδαφικά για 2 λόγους. Πρώτον, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις στα λύκια δεν υπάρχουν εργαστήρια. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ύλη που αντιστοιχεί για την Α' και τη Β' Λυκείου του προσανατολισμού προσανατολίζεται στην κάλυψη θεμάτων από την περίφημη τράπεζα. Αυτή η τράπεζα αποτελεί μια ατέρμονη φροντιστηριακή ασκησολογία, όπου η έστω και μερική διαπραγμάτευσή της αφυλατώνει το μάθημα από την όποια εργαστηριακή προσπάθεια, γιατί πολύ απλά δεν μένει χρόνος. Οι μαθητές γεμίζουν με άγχος, το ίδιο και οι συνάδελφοι, με τελική κατάληξη μια αναπαραγωγή ενός φροντιστηριακού μαθήματος. Στο γυμνάσιο, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για εργαστηριακές ασκήσεις, ο χρόνος των 2 ωρών εβδομαδιαίως είναι εντελώς ανεπαρκής για την ολοκληρωμένη εξέταση εργαστηριακής άσκησης και θεωρητικού μαθήματος. Αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει εργαστηριακές ασκήσεις, αναγκαστικά θα μείνει πολύ πίσω στην κάλυψη της υπόλοιπης ύλης. Στον αδιέξοδο αδιέξοδο δρόμο, με τα παραπάνω, κινούνται και εξαγγελίες του Υπουργείου για τα νέα αναπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστούν από τη χρονιά 2024-2025. Στην περίπτωση της φυσικής, διαβάζοντας κανείς το αντίστοιχο ΦΕΚ, από τις πρώτες γραμμές της σκοποθεσίας του μαθήματος, διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε ότι ο μαθητής θα διαβάσει φυσική για να το χρησιμεύσει στο να περάσει στο πανεπιστήμιο και έτσι να προχωρήσει στην επαγγελματική σταθεροδρομία. Δηλαδή, για μια ακόμη φορά, δηλώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο η μετατροπή του Λυκείου σε προθάλαμο του Πανεπιστημίου και φυσικά η πλήρης αλλαγή του σε ένα ελιτίστικο σχολείο, κάτι ανάλογο με αυτά που υπάρχουν στο εξωτερικό, πλήρως συνδεδεμένα με πανεπιστημιακές σπουδές. Φυσικά το πρόγραμμα σπουδών της φυσικής δεν θα οδηγήσει ποτέ τον μαθητή να καταλάβει ότι ο κόσμος υπόκειται σε διαρκή μεταβολή αλλαγή και ότι αυτή μπορεί να γίνει και με την ενεργό επίδραση του ανθρώπου πάνω στη φύση και όχι μόνο. Δεν απαλλάσσει τον μαθητή από τυχόν προϋπάρχουσες λαθεμένες παραστάσεις που μπορεί αυτός να έχει, γιατί ο τρόπος διδασκαλίας τον αφήνει να εξάγει μόνο του το όποιο λάθος, χωρίς να έχει τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία και χωρίς να έχει την εμπειρία να διακρίνει επιστημονικό τρόπο πώς θα προχωρήσει στα σωστά συμπεράσματα. Ο μαθητής, χωρίς να έχει διδαχθεί επαρκώς και σε βάθος την αντίστοιχη θεωρία, δεν θα μπορεί εύκολα να καταλήξει στα σωστά συμπεράσματα. Το πρόγραμμα σπουδών. Το νέο πρόγραμμα σπουδών προσπαθεί να κατεβάσει ένα τεράστιο όγκο πανεπιστημιακής ύλης από το Α και το δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου, φαινόμενο Ζήμαν, φαινόμενο Σύραγγος, βατομηχανική αριθμή στο Λύκειο, με έναν τρόπο λέει διαγώνιο που έτσι καταπολεμάει υποτίθεται τα φροντιστήρια. Προσπαθεί να ομαδοποιήσει σε 6 θεματικά πεδία όλους τους κλάδους τομείς φυσικής και να διδάξει στους 16-17 μαθητές σε όλες τις τάξεις του Λυκείου σχεδόν όλα τα κεφάλαια πανεπιστημιακής φυσικής χωρίς βέβαια τα αντίστοιχα μαθηματικά.
Προφανώς, αυτοί που τα σκέφτηκαν αυτά, μάλλον θέλουν να κάνουν τους μαθητές του Λυκείου φωστήρες της φυσικής. Και όλοι εμείς να αναρωτιόμαστε, τα παιδιά τι θα κάνουν στο πανεπιστήμιο, πέρα από το αστείο του πράγματος, υποκρύπτεται μια σοβαρή πλευρά και εξηγώ. Το νέο πρόγραμμα σπουδών της φυσικής, προσπαθώντας να υλοποιήσει τα παραπάνω, διασπά τα κεφάλαια της πανεπιστημιακής γενικής φυσικής, μοιράζοντάς ανάμεσα στην Α Λυκείο και τη Β προσανατολισμού, καθώς και στη Β Λυκείο γενικής παιδείας με τη Γ Λυκείο. Στη λογική μάλλον του λίγο απ' όλα, καταλήγει να μπουκώνει τον μαθητή με ένα ασύλληπτο αριθμό ενιών και γνώσεων, με κάθε λεπτομέρεια ακολουθώντας τις παραγράφεις των κεφαλαίων της πανεπιστημιακής φυσικής. Και όλα αυτά μέσα στο χρονικό όριο των 2 ώρων εβδομαδιαίως για κάθε τάξη προσανατολισμού στην Α και Β Λυκείου. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα οδηγήσουν τους μαθητές μας πέρα από την ψυχοσυναισθηματική και σωματική κόπωση στην αηδία και αποστροφή από τη φυσική, καθώς και στην ηλικιώδη στροφή στην παραπαιδεία των φροντιστηρίων στην εξεταστική αρένα. Φυσικά τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών θα αποθαρρύνονται από όλη αυτή τη διαδικασία για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος θα είναι οικονομικός, γιατί δεν θα μπορούν να αντέξουν την κούρσα των φροντιστηριακών εξοπλισμών στα μαθήματα. Και ο δεύτερος θα είναι η αδυναμία να τα αποκριθούν στα γνωστικά αντικείμενα, γιατί ενδεχομένως κάτι που ήδη γίνεται, μιλάμε για μαθηματικό αναφυλισμό σήμερα, η προϋπάρξη του ευκλήρου διαδρομή δεν του έχει εμποδιάσει με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τόσο παιδικές καταστάσεις. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, θα είναι στην πραγματική στοχοθεσία του αστικού σχολείου, που είναι εν τέλει οι λίγοι και εκλεκτοί να προχωρούν και οι υπόλοιποι να ετοιμάζονται για σύγχρονη δούλη του 21ου αιώνα με 200, 300, 500 ευρώ το μήνα και να τη γυρνούν από μια κατοπληρωμένη εργασία σε μια άλλη με κάποια διαλύματα ενεργεία όλων των εργασιακών του βίων. Ορισμένες σκέψεις και προτάσεις πολύ επιγραμματικά πώς βλέπουμε το μάθημα της φυσικής ενταγμένο στο ενιαίο δεκάχρονο σχολείο. Απόπειρα είναι αυτό. Λοιπόν, η φυσική σαν μάθημα καθώς και γενικά οι φυσικές επιστήμες είναι τα μαθήματα που μπορούν να πραγματοποιήσουν με απόλυτη επιτυχία τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Πρώτον, γι' αυτό η γενικευμένη εφαρμογή των πειραμάτων της πειραματικής διαδικασίας είναι ένας εκ των on-canef στόχων του αυριανού σχολείου της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Η πειραματική διαδικασία πρέπει να έχει δύο σκοπούς πολύ βασικούς. Να τους εμπεδωθεί μια διαλεκτική λογική στους μαθητές, εννοώ, που με αναλυτικό και επιστημονικό τρόπο να ερμηνεύουν τα φαινόμενα. Να κατανοούν οι μαθητές μας ότι υπάρχει αντικειμενικά ο κόσμος, ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί αυτή την αλήθεια. Ότι η επιστήμη ακόμα και αυτά που δεν έχει εξηγήσει ακόμα μπορεί με τη συνεχή προσπάθεια και στο διάβα των χρόνων πάντα να καταφέρει να τα εξηγεί και να συμβάλλει στην καλυτέρευση της ζωής του ανθρώπου. Σημαντικός επίσης σκοπός θα είναι η κατανόηση εκ μέρους των παιδιών τη σημασία του ότι η επιστήμη της φυσικής όπως και των άλλων επιστημών θα πρέπει να χρησιμοποιείται για το καλό του ανθρώπου, για την πρόοδο της αυριανής σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας τόσο τοπικά όσο και παγκόσμια. Στο αυριανό σχολείο της νέας κοινωνίας χρειάζεται να δούμε τη μεθοδολογία και τους στόχους της πειραματικής διαδικασίας. Μέσα από την πειραματική διαδικασία, οι μαθητές να επαληφεύουν τους βασικούς νόμους της φυσικής, να ανακαλύπτουν καθοδηγούμενοι τη χρησιμότητά τους στην εξήγηση των φαινομένων, πώς προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία των φαινομένων, πώς αποτελούν πλευρά μορφή της υλικότητας του κόσμου. Τα εργαστήρια πειραμάτων χρειάζονται πάγους, όργανα, πλήρη εξοπλισμό για να υλοποιείται η κυκλική αναλλαγή όλων των μαθητών σε ένα πλήρες πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων που θα υλοποιούν όλους τους παραπάνω στόχους, αίθουσες μεγάλες, άνετες, ασφαλείς, σε ένα σχολείο με εντελώς καινούρια κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή και ριζικά διαφορετική ολοκληρωμένη επιμόρφωση των συναδέλφων των θετικών επιστημών. Θα έχει φροντίσει για αυτά το αυριανό σοσιαλιστικό κράτος. Δεύτερον, χρειάζεται ριζική αναπροσαρμογή τόσο του περιεχομένου του μαθήματος όσο και της διδασκαλίας του. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη γνώμη μας, δεν χρειάζεται τεράστια επέκταση ή κατέβασμα πανεπιστημιακής ύλης σε σχολικό επίπεδο. Για το περιεχόμενο του μαθήματος φυσικής, το βασικό είναι να ξεκαθαρίζονται οι έννοιες, οι ορισμοί, να υπάρχει γύρωση με φαινόμενα της καθημερινής ζωής και της εργασίας. Ξεκινώντας από τις φιλοσοφικές κατηγορίες και νόμους του διαλεκτικού ολισμού, το μάθημα της φυσικής μπορεί να δομηθεί σε 5-6 θεματικές ενότητες για όλο το ενιαίο 12χρονο σχολείο και μέσα σε αυτές να γίνεται ανάπτυξη των ενιών της φυσικής στους αντίστοιχους κλάδους της φυσικής, μηχανική, ηλεκτρομαγνητισμό, θερμότητα, οπτική, σύγχρονη φυσική. Εξηγώ παραπέρα. Για παράδειγμα, το μάθημα της φυσικής να δομείται σε ενότητες ύλη, αλληλεπίδραση κίνηση, παιδεία, μετρήσεις, μετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα, νόμοι διατήρησης συμμετρίας. Κάθε ενότητα
να πλαισιώνεται από συγκεκριμένες έννοιες, ορισμούς, φυσικά μεγέθη που τα βρίσκουμε είτε σε έναν είτε σε περισσότερους κλάδους φυσικής. Για παράδειγμα, στην ενότητα της ύλης μπορούμε να εντάξουμε τον ορισμό του τι είναι ύλη, υλικά συστήματα, μορφές οργάνωσης και ύπαρξης της ύλης, ξεκαθάρισμα ενιών ύλης, μάζας, αντιύλης, ενέργειας. Στην ενότητα της αντιεπίδρασης κίνησης μπορούμε να εντάξουμε όλες τις κινήσεις, τις δυνάμεις, τα αποτελέσματά τους, χώρος, χρόνος, σύστημα αναφοράς, αδράνεια, μετατροπή και μεταφορά ενέργειας. Στην ενότητα πεδία μπορούμε να εντάξουμε το ηλεκτρικό βαρετικό πεδίο, την έννοια του φωτονίου, των φορέων του πεδίου, την υλικότητα γενικά του πεδίου. Στην ενότητα μετρήσεις, τις έννοιες του φυσικού μεγέθους, τις μαθηματικές, τεχνικές και βασικό όργανα που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο. Στην ενότητα μετροπή της ποσότητας σε ποιότητα, πώς από τις μετρήσεις ενός φαινομένου καταλήγουμε σε ένα καθολικό νόμο. Στην ενότητα νόμη διατήρησης, τους νόμους διατήρησης ορμής και ενέργειας κλπ. Κλπ. Όλα αυτά ενταγμένα πάντα στους διάφορους κλάδους φυσικής με προσοχή, χωρίς άσκοπη και ατέρμονη μαθηματική ανάλυση, χωρίς πολύ πολύ εξειδικευμένες λεπτομέρειες και προσαρμοσμένα στην αντίστοιχη ηλικία, δοσμένα με σπηλοειδή τρόπο. Δηλαδή να επαναλαμβάνονται παραπάνω θεματικές ενότητες με έναν τρόπο που να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να οδηγούν τον μαθητή κάθε φορά σε κάθε τάξη ένα επίπεδο πιο πάνω, στο βάθος, στην ανάλυση, αλλά όχι απαραίτητα στην έκταση. Όσο αφορά τη διδασκαλία του μαθήματος φυσικής, το μάθημα μπορεί να πραγματοποιείται μέσα από την καθοδηγούμενη εργατική μέθοδο στο πλαίσιο των ομάδων μαθητών σε διαφορετικές, ευρύγορες νέες τάξεις με 10-15 παιδιά ανά τάξη, που αυτές δεν μπορούν να είναι ένα μήνυμα εργαστήριο και να πραγματοποιούνται μικρές δραστηριότητες του μαθήματος, πάντα όμως με τρόπο ώστε ο συνάδελφος να επιτελεί τον καθοδηγητικό του ρόλο. Και επιμένουμε σε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Στο μάθημα πρέπει πάντα να δίνονται ολοκληρωμένα οι έννοιες, οι ορισμοί, είτε στο τέλος του μαθήματος σε συμπεράσματα, είτε στην αρχή, σαν εφαρτήρια την επιβεβαίωσή τους μέσα από την εκτέλεση μικρών δραστηριοτήτων. Εδώ ο ρόλος του καθηγητή είναι να παρουσιάσει, να αναλύσει, να διευκρινίσει, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές να καθοδηγήσει, χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνικές και πορείες διδασκαλίας που είναι κατάλληλες σε κάθε μάθημα, με βασικό στόχο, επαναλαμβάνω, να ξεκαθαρίζονται οι έννοιες, να δίνονται οι ορισμοί, να καταλήγουν σε ουσιαστικά συμπεράσματα μαζί με τα παιδιά. Λοιπόν, εξαιτίας των προηγουμένων που ανέφερα, χρειάζονται νέα βιβλία που να αποκαθιστούν σε κάθε ενότητα, σε κάθε κεφάλαιο, τη σχέση αιτίου αποτελέσματος. Να καλύπτει όσο δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα φυσικών φαινομένων την καθημερινή ζωή και τη βιομηχανική παραγωγή. Στα νέα βιβλία να γίνεται παρουσίαση όλων των βασικών ενιών νόμων αρχών διατήρησης, πάντα προσαρμοσμένο φυσικά στην ηλικία και την εκάστοτε ανάπτυξη του παιδιού, ενώ το κάθε μάθημα στο σχολικό βιβλίο να δομείται στις μικρές δραστηριότητες, τους ορισμούς και τις έννοιες, καθώς και στα συμπεράσματα και εφαρμογές παραδείγματα της προσφυθήσας γνώσης. Σε ένα σχολικό βιβλίο φυσικής τέλος, κατά τη γνώμη μου, στην αρχή στο τέλος κάθε κεφαλαίου πρέπει να υπάρχει φιλοσοφική σύνδεση του με το διακριτικό υλισμό. Τέλος, χρειάζεται μέσα στα μαθήματα των φυσικών επιστημών να ενταχθούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους με επιστημονικό ενδιαφέρον σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσα στην παραγωγή. Κεφάλαια τη διδαχθήσα ύλη της φυσικής είτε της χημίας είτε της βιολογίας να διεξάγονται με τη μορφή μαθήματος μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στην παραγωγή. Οργανωμένο το σοσιαλιστικό κράτος σε επιλεγμένα εργοστάσια της χημικής βιομηχανίας, του μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων, καθώς και σε εργοστάσια τροφίμων και φαρμάκων, να διαμορφώνονται σχολικά εργαστήρια, που κύριο σκοπό τους θα έχουν να προσομοιώσουν τις τεχνικές παραγωγής του προϊόντος σε εργαστηριακό μάθημα, σχολικό μάθημα. Στα τέλη κάθε τριμήνου να οργανώνονται εβδομαδία τέτοια μαθήματα μέσα στους τόπους παραγωγής. Αυτά όλα προορίζονται κύρια για τις μεγάλες τάξεις του ενιαίου λυκείου, του ενιαίου σχολείου, συγγνώμη, χωρίς να αποκλείονται κατά περίπτωση και μικρότερες τάξεις. Ιδιαίτερη μέρημνα πρέπει να δίνεται σε συστηματικές επισκέψεις επιστημονικούς φορείς οργανωμένα ή οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς σε συνεργασία με τα σχολεία να διοργανώνουν διαλέξεις μέσα στα σχολεία με θέματα που άπτονται του περιεχομένου των μαθημάτων φυσικών επιστημών. Στην πόλη μας υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χώροι και φορείς που μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, το φυσικό, το αστροσκοπείο, το νόησης. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να παίξουν και ένα ρόλο εκπαίδευσης και εκλαήκευσης των φυσικών επιστημών πλατιά σε ευρύτερο κόσμο και εργαζομένους. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα τα συμπεράσματα είναι πολλά.
κομβικά, ουσιαστικά το σχολείο που, το σχολείο του συστήματος ουσιαστικά είναι προσαρμοσμένο αυτό που λέμε στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, για τις εξαγγελίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών, τα έκανα και παρακάτω, κινούνται στην γνωστή αντιδραστική ρότα όλων των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, το συμπέρασμα είναι πώς πρέπει τα γνώμη μας, το μάθημα της κοινωνικής να δομήσει στο ενιαίο δεκάχρονο σχολείο, με αυτά που γράφω στην διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ.